Καλησπέρα, σπέρα, σπέρα, σπέρα. Ένα κοστάκι, πάω. Φουλ μανταλάκι στη μύτη. Τον Ιβίτα! Ζήτα! 67, 27. Εμποδίζει, δίζει. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τη γίδα. Επειδή πήρε παράταση η απαγόρευση με τα πανηγύρια, εμείς πεισματικά κόντρα μουσικά θα σταθούμε στο ύψος μας. 1,83 είναι, τόσα έχουμε. Τα κούνι δεν βάζουμε. Στις μύτες δεν σηκωνόμαστε για να βγαίνουμε σε φωτογραφίες σαν κάποιους δικηγόρους. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Ποιος Αυτός» 01, Κωστέζαρος στο μικρόφωνο, μόλις σας εκεί πέρα έξω, στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4, τον FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Ανοίγουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, παραγγελιές, να συζητήσουμε μετά της επικαιρότητας, να κάνουμε το χαβά μας, να πούμε τις ατάκες μας, τα ανέκδοτά μας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Να παίξουμε άμα γουστάρετε. Αξίζει πραγματικά, πριν πάμε στις γραμμές, αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Οι διάλογοι που βγήκαν χθες το βράδυ στη δίκη, τι υποστήριξαν αυτά τα μπουμπουκοβλάσταρα που τους βρήκαν με τις αφίσες, τις χυδαίες αφίσες που στοχοποιούσαν τους δημοσιογράφους εκεί στα Πέριξ του Πειραιός. Τι υποστήριξαν, δεν ξέρω, πήρατε χαμπάρι καθόλου, ας πούμε, τη δικαιολογία. Έχουμε ακούσει διάφορες δικαιολογίες κατά καιρούς. Έτσι, αλλά νομίζω ότι προστίθεται σε αυτό το συλλεκτικό βιβλίο των δικαιολογιών και αυτό που υποστήριξαν οι τύποι αυτοί, οι συλληφθέντες, ο παδί του Ολυμπιακού φυσικά. Τους λένε λοιπόν, παιδιά, τι έγινε, πώς και βρεθήκατε, ας πούμε, με τόσες αφίσες σαν αυτές που αφισοκολλήσατε κάποιοι από εσάς. Πώς τυχόν και βρεθήκατε τώρα με 250 τέτοιες αφίσες? Α, λέει, δεν... εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Πώς, ρε παιδί μου, δεν έχετε σχέση, αλλά τι γίνεται? Όχι, τις μαζέψαμε, λέει, για αυτές τις 222 αφίσες, τις μαζέψαμε για οικολογικούς λόγους. Τις βρήκαμε, λέει, πεταμένες και τις μαζέψαμε. Δεν ήταν σωστό. Ναι, αλλά τους κουβάδες με τις κόλλες, γιατί τους πετούσατε από το παράθυρο του αυτοκινήτου σας την ώρα που σας καταδίω και η αστυνομία? Δεν... αυτά το τυχαίνει, ρε παιδί. Πετάμε κουβάδες. Τώρα δίνει ο άλλος, ανοίγει το παράθυρο και πετάει το χαρτί από το πιτόγυρο. Άλλοι πετάει τη λερωμένη πάνα. Άλλος, ξέρω εγώ, φτύνει. Εμείς πετάμε κουβάδες με κόλλες από το παράθυρο. Δεν είναι κάτι... τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Καταλαβαίνετε γιατί λέω έτσι. Παπαθεοδόρου, Θωμαίδης, Ασβεστάς, Βέργης και Μπαλτάκος. Τους είχαν κανονικά επικηρυγμένους τα πρόσωπά τους. Αυτοί θέλουν το κακό του Ολυμπιακού και τέτοια πράγματα, έτσι. Παράβαση του νόμου περί αθλητικής βίας, παράβαση περί προσωπικών δεδομένων, εξύβριση, κοφαντική δυσφήμιση και τα τέσσερα σε βαθμό πλημελήματος. Πλημέλημα. Κατάλαβες, μπορεί, δηλαδή, ο καθένας να σε βγάλει αφίσα, να σε κολλήσει στον τοίχο και να λέει «εσύ πολεμάς τον τάδε», ναι, έτσι, να σε στοχοποιεί, να σε βγάζει τελείως τον τάκο, έτσι, και αν δεν έρθει ο άλλος μετά να σου σπάσει το κεφάλι, να σου κάψει το αυτοκίνητο, να σου απειλήσει την οικογένεια, αν έρθει να σε πυροβολήσει, αν έρθει οτιδήποτε, δεν υπάρχει ηθικός αυτούργος, έτσι. Όχι, ούτε ηθικός, ούτε ανήθικος. Τι όμορφα που περνάμε. Τι όμορφα που περνάμε, νομίζω πρώτος το έχει πει άλλος, αυτός εδώ. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό. Αυτός το έχει πει. Πάμε λίγο μάγκα. Έλα, Γιώργο Μάγκα. Έτσι, με ένα αφήσιμα. Ακούστε πού θα πάρει ανάσα. Ακόμα δεν έχει πάρει. Thank you.
Δεν έχει πάρει ακόμα ανάσα. Τώρα πήρε. Πάμε, πάμε γραμμές. Θυμίζω Αιγαίων, πεντανόστιμα εκλεκτά, υπέροχα θαλασσινά. Στο πιάτο σας τις δύο πρότυπες ψαραγορές, τα δύο κουκλίστικα αχθιοπολία, και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Στο δικητήριο 214.000, δηλιβεριά, στο Ρεόκαστρο 695666 και με χώρο παρεΐστικου μεζεδοπολίου. Και βέβαια ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Και take away, πέ και φέ, παίρνεις και φεύγεις. Στο Αιγαίον μόνο. Εννοείται ότι για ηλεκτρικά ένας είναι ο προορισμός, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γίνατε, πήγατε για μια φορά και πλέον δεν πήγατε πουθενά αλλού, γιατί είδατε ότι εκεί είναι η ποικιλία, εκεί είναι η εξυπηρέτηση, εκεί είναι οι φοβερές τιμές, εκεί είναι τα κοψίματα. Το έχω πει στον Παμπουκίδη, αν ήσουν παίκτης θα σου κόφτης, τόσα πολλά που κόβεις. Και γίνατε πελάτες και αποκτήσετε και προσωπική σχέση, γιατί δεν είναι απρόσωπο το μαγαζί, δεν είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι είναι άσχετοι, τοποθετημένοι, είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν και οικογενειακή επιχείρηση. Λοιπόν, γραμμούλες ανοίγουμε. Βλέπετε ότι από το πρωί παίζει το όνομα του Στέφαν Σβάμπ, του 29χρονου παίκτη της Rapid. Η νέα εξέλιξη σε σχέση με το πρωί είναι ότι ο συγκεκριμένος ο Αυστριακός, το οκτάρι, έθεσε ένα τελεσίγραφο. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Να το πω αυτό γιατί είναι, ας πούμε, κάπως πιο πρόσφατο και επικαιρότητα. Φυσικά είμαι, θέλω να δω το μέλλον μου. Πρέπει να βάλουν τους εαυτούς τους στη θέση μου, λέει ο Σβάπ για την ομάδα του. Πρέπει να σχεδιάσω το μέλλον μου. Είμαι 29 χρονών, δεν χρειάζομαι μεσοβέζικες λύσεις. Το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα τι λέει ο αθλητικός διευθυντής Rapid, ο Ζόραν Μπαρίσιτς. Φυσικά και είναι παίκτη με τον οποίο δεν θέλαμε, λέει, να συνεχίσουμε. Είμαστε σε συνεχή επαφή, αλλά γνωρίζουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Η παραμονή του είναι ένας ποδοσφαιριστής με την αξία του και γεγονός είναι ότι ελεύθερος ανεβάζει την τιμή στην αγορά. Μπλα 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 μπλα. Με λίγα λόγια, το μεταφράζω εγώ που μιλάω τα γερμανικά, άρα τα αυστριακά είναι κοντά, να πούμε και είναι η ίδια γλώσσα, ότι δεν έχουμε τα μπεκικίνια να του κάνουμε μια μεγάλη πρόταση, άρα θα φύγει. Και αυτά που δεν του δίνουν οι Αυστριακοί, πιθανόν να τα δώσει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Παίκτης, ψάχτηκα λίγο εγώ από το πρωί, μα σε αυστριακά site, μα σε συνεντεύξεις, μα με φίλους που έχουμε και μας αγαπάνε και μας λένε πραγματάκια. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, χωρίς τραυματισμούς εδώ και 500 παιχνίδια, μπάρουτο καπνισμένος, όχι ιδιαίτερα μεγάλος, στα 29 σε μια ιδανική ηλικία, box to box το λένε οι ποδοσφαιρικά μορφωμένοι, μιλάμε για παίκτη δηλαδή που είναι 8, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και 10, υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και 6, αριστεροπόδαρος, τεχνίτης με κάθετη πάσα, με έφεση στο σκοράρισμα, πολύ καλός με το κεφάλι μέσα στην περιοχή, κεφαλοσφαιριστής, έτσι έμαθα, έτσι μου είπαν, έτσι είδα, έτσι σας τα λέω. Και στο τέλος κάθε τέτοιας κουβέντας, οι παλαίοι ακροατές το ξέρουν έτσι κι αλλιώς, ούτως ή αλλαίως, οι καινούργοι θα το ακούσουν τώρα. Στο τέλος κάθε λοιπόν τέτοιας περιγραφής, κουβέντας, ανάλυσης, σουξουμούξου, λέμε ένα πράγμα, ματάκι χορταράκι. Αν έρθει. 1000 βίντεο, 1000 καλές συστάσεις, 1000 καλές κουβέντες, 1000 αράδες στο βιογραφικό, δεν έχουν τόση σημασία όσοι το ματάκι χορταράκι. Έχουμε ακούσει για παίχτες αρνητικά. Να, έτσι, αλλιώς, αυτά, παράδειγμα, ο Κρέσπο, όπου πάει ρίχνει τις ομάδες, και τι είναι αυτός, και είναι γυρολόγος, και είναι μισθοφόρος, και δεν στέριωσε πουθενά. Και είπαμε, ματάκι χορταράκι, και ήρθε ο Κρέσπο, και είδαμε όλοι πόσο σημαντικός είναι ο Κρέσπο, ειδικά όταν τον χάσαμε. Λοιπόν, έχουμε ακούσει τα τέλεια λόγια για ποδοσφαιριστή. Ήρθε όμως εδώ και δεν έπιασε, δεν μπόρεσε ποτέ να αποδώσει. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, ξεχάσαμε να τα χαμηλώσουμε. Δεν μπόρεσε ποτέ να πιάσει. Για τον Α ή Β λόγο, π.χ. ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Ποιος το έλεγε ότι ο Μπερμπάτοφ δεν έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Ερχόμενος από γεμάτη χρονιά με τη Μονακό, ερχόμενος με γεμάτες παρουσίες σε Champions League, σε γαλλικό πρωτάθλημα, μπαρουτοκαπνισμένος, όχι στα 37 του, και όμως δεν έπαιξε ποτέ μπάλα στον ΠΑΟΚ. Γιατί έπεσε έναν περίεργο
που δεν είχε σκοτώσει ποτέ μέσα του τον ποδοσφαιριστή, ο κύριος Τούντορ, και άρχισε μία σχέση πάρα πολύ στραβά και πήγε μέχρι τέλους στραβά. Και χάσαμε την ευκαιρία να δούμε έναν τεράστιο μπαλαδόρο, μια πολύ μεγάλη μορφή, να αποδίδει έστω εγώ λέω το 60% από αυτά που απέδιδε την προηγούμενη χρονιά μόλις στη Μονακό. Ή ένα 45% από αυτά που είχε κάνει με τη φανέλα της Manchester United και άφηνε τον πλανήτη με ανοιχτό το στόμα. Άρα, εκ των προτέρων, κανένα βιογραφικό, καμία συστατική επιστολή, καμία καλή κουβέντα τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο, φίλο, ξάδερφο, μάνατζερ, οτιδήποτε τέλος πάντων, δεν με πείθει εμένα προσωπικά, αν δεν δω ο ίδιος. Όχι ότι είμαι κανένας ειδήμονας, κανένας σπουδαίος αναλυτής ποδοσφαίρου, αλλά εμπιστεύομαι τα ματάκια μου. Και αν όχι από την πρώτη στιγμή, γιατί πιθανόν κάποιος να χρειαστεί και λίγο χρόνο. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως αν ο άλλος σκαμπάζει ή δεν σκαμπάζει. Αν ο άλλος το έχει ή δεν το έχει. Έτσι, αυτό έχω να πω. Πάμε στις γραμμές. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γεια σου, Κωστή. Τι γίνεται. Καλά είσαι. Είσαι ο. Είμαι ο Λάζαρος. Γεια σου ρε Λάζαρε. Τι γίνεται. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Έρα λε Λάζαρε, για πες. Πώς και δεν έχεις πάρει ποτέ μέχρι τώρα. Τις ώρες που ακούω την εκπομπή είμαι στη δουλειά. Μπράβο. Χαίρομαι που έχεις δουλειά. Καταρχήν αυτό είναι ένα σημαντικό. Και ας ακούς και ας μην παίρνεις ποτέ. Ναι, καλά. Εδώ που ζούμε έχει δουλειά. Ολλανδία είμαστε. Α, είσαι έξω. Είσαι Ολλανδία, ε. Ναι, ναι, Ολλανδία. Μάλιστα. Σε ποια πόλη, Λάζαρε, πού είσαι. Ζω σε ένα. Το σπίτι είναι σε ένα χωριό 11 χιλιόμετρα έξω από το Αϊντχόβεν. Από το Αϊντχόβεν. Μικρός είχα έρθει, ναι, φίλε, στο Κόικενχοφ. Τη μεγαλύτερη φυσική πεδιάδα με τουλίπες στον κόσμο. Είχα έρθει πιτσιρικά τώρα δημοτικό με τους γονείς μου. Είχαμε κάνει μια εκδρομή στην Ολλανδία από τη Γερμανία που ζούσα και μου είχε μείνει. Κάναμε ρε παιδί μου και μου είχε μείνει και το Άμστερνταμ, πολύ όμορφο. Έτσι. Οι Ολλανδοί ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα ζεστοί άνθρωποι, γιατί οι Γερμανοί δεν τους πολύ γουστάρουν. Δηλαδή, εγώ είχα αρνητική άποψη. Ακούμε για τη Γερμανία με την Ολλανδία, ξέρεις, έχουν τέλος πάντων. Κοίταξε, Κώστα, εγώ πιστεύω ότι οι Ολλανδοί δεν είναι Έλληνες, αλλά δεν λειτουργούν δηλαδή όπως εμείς. Είναι τελείως, ναι, τελείως διαφορετικοί, αλλά την ίδια στιγμή όμως. Ξέρεις τι, βασικά είναι στον άνθρωπο. Αυτό έχω αντιμετωπίσει. Ναι, είναι στον άνθρωπο. Ναι. Μπορεί να είναι ψυχρή τελείως και μπορεί να είναι και μπριόζος και φιλέλληνας και, ναι, να γλυντήσει και να γουστάρει. Ναι, και γιατί άλλος. Εμένα μου έχει τύχει, δηλαδή, παράδειγμα, να με βοηθήσει Ολλανδός σε φάση που θα μπορούσε να μην με βοηθήσει, δεν ήταν υποχρεωμένος. Μπράβο. Και ανθρώπινα, ξέρω εγώ, παράδειγμα, να με βοηθήσει Ολλανδός. Οπότε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποια στερεότυπα που θα πει ο άλλος, α, οι Ολλανδοί είναι πολύ φιλοχρήματοι, ή οι Ολλανδοί είναι, ναι, πολύ έτσι, οι Ολλανδοί είναι πολύ αλλιώς. Το τσουβάλιασμα πάντα περιέχει ένα ρίσκο, το τσουβάλιασμα, ναι, με έναν άνθρωπο. Είναι στον άνθρωπο. Και πού θα πέσει. Πώς έχει μεγαλώσει, ναι, τι αντιλαμβάνεται για καλό και κακό, τι αντιλαμβάνεται, ναι, σαν πράξη του νου του για να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως, ένα που είναι γενικό, αυτό λέω και θα σε αφήσω μετά να πεις ό,τι θέλεις, είναι ότι οι Ολλανδοί ανέπτυξαν και διέδωσαν μία από τις μεγαλύτερες σχολές ποδοσφαίρου από καταβολή του αθλήματος. Έτσι, ο Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ και μετέπειτα η Μπαρσελόνα και αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το σε πνίγο, φουλ επίθεση, πτέρυγες και αυτά, πολλές πάσεις κτλ. Αυτό είναι ένα μοντέλο Ολλανδικό που είναι μια μικρή κουκίδα σε σχέση με κάτι άλλες χώρες στην Ευρώπη, αλλά έχει τεράστια ποδοσφαιρική παράδοση και μεγάλη προϊστορία στο σκάουτινγκ σε χώρες αφρικανικές, ξέρω εγώ, Νότια Αφρική, παντού, με σχολές ποδοσφαίρου, με υποδομές κτλ. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Το μοντέλο της Ολλανδικής σχολής είναι ένα μοντέλο το οποίο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να γνωρίζει, να παίζει σχεδόν όλες τις θέσεις. Να σου πω, είναι λίγο δύσκολο, γιατί ακόμα και άλλες ομάδες ιστορικές της Ολλανδίας προσπαθούν να μιμηθούν το Ολλανδικό μοντέλο και δεν τα καταφέρνουν. Δεν είναι εύκολο. Ως σημείο αναφοράς έχουμε τον Άγιαξ, δηλαδή, γιατί αυτός
το έχει εισάγει. Αυτός το παράγει τέλος πάντων. Δηλαδή τα έσοδα του από. Χωρίς να σημαίνει ότι η PSV, η Eindhoven, ας πούμε, και η Feyenoord είναι μικρά μεγέθη. Έχουν και αυτά ιστορία, έτσι, και φανατικό κοινό και πολύ καυτές έδρες. Έτσι, απλά αναφέρουμε τον Άγιαξ. Ναι, γιατί. Ναι. Αλλά Κωστή, επειδή εδώ, ζω εδώ πέρα, δηλαδή είναι οι διαφορές του Άγιαξ με τις υπόλοιπες ομάδες είναι τεράστιες. Ναι. Τεράστιες. Τέλος πάντων. Ναι, για πες λοιπόν. Τίποτα, φίλος του ΠΑΟΚ είμαι. Παρακολουθώ. Δεν παίρνω σε ραδιόφωνα. Ακούω τον κόσμο, ακούω εσένα. Καλά κάνεις, αδερφέ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αν ξέρω να απαντήσω. Ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται για το τέλμα το οποίο έχει έλθει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό? Ναι. Μια εύκολη γρήγορη απάντηση είναι αυτός ένα μηδέν, αλλά θα το αυτό προσπεράσω. Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό ήθελα να σου πω. Τώρα, αν πραγματικά με ρωτάς, γιατί μας απασχολεί όλους. Όχι, 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 όχι. Ήθελες να μου δώσεις μια ωραιότατη πάσα. Τι να καράκεις εσύ, Άγων, Φον Δέκαρ. Είσαι ο Ρενέ Φον Δέκαρ. Άκουσέ με λίγο. Άκουσέ με λίγο. Ο ένας λόγος που σε πήρα ήταν αυτός. Ήθελα να σε κάνω. Να πω εγώ ποιος. Ναι. Έχεις ήθος. Δεν τα κατάφερα. Έχεις ήθος. Ο δεύτερος λόγος είναι. Άκου λίγο το δεύτερο λόγο που σε πήρα. Και τελειώνω για να μην κρατάω τη γραμμή για να πάρουν και άλλοι. Ο δεύτερος λόγος είναι. Εγώ είμαι του Μπιόντις. Έχουμε μεγαλώσει μια γειτονιά. Ξέρω. Είσαι τέτοιο κοντά στον πατρικό μου. Πού είσαι, του παππού. Εγώ είσαι. Λαμπράκι στη γέφυρα. Στη γέφυρα που ήταν που είναι Όχι, παλιά τη γέφυρα. Την άλλη, στα Γκούντις εκεί πέρα. Στα Γκούντις στη γέφυρα. Κάτσε ρε, ποια γέφυρα. Εκεί δεν έχει γέφυρα. Στα Γκούντις. Στην Επιδαύρου. Στην Επιδαύρου. Α, πριν τα γυράδικα, σε εκείνη τη γέφυρα λες. Ναι, εκεί που ήταν η Καλούα. Ναι. Η Καλούα που ήταν η καφετέρια. Ναι. Στη διπλανή. Στο σούπερ μάρκετ, ναι. Ναι, στη διπλανή οικοδομία από την Καλούα πάνω μεν εγώ. Έμενα τέλος πάντων. Έμενε σχορεμένη θεία μου εκεί, φίλε, εκείνο το ρέμα. Δηλαδή, πότε είσαι γεννηθής? Το 82. Α, είσαι πιο μικρός από μένα. Είμαι πιο μικρός. Σε ξέρω, δηλαδή, σε έχω δει στο γήπεδο, σε βλέπω, σε έχω δει στη γειτονιά. Εκεί είναι, φίλε, το μέρος μας. Μόλις περάσουμε, ας πούμε, την Ανηφόρα πριν την Αγία Βαρβάρα, εκεί, νιώθουμε ότι μπαίνουμε, ακόμα και στον Εύωσμο όταν έμενα, εκεί, ρε παιδί μου, είναι η περιοχή μας. Εκεί, σε εκείνο το ρέμα, το τι φυσοκάλαμο, το τι. Καταρχήν δεν υπήρχε κουνούπι να μας έχει κάνει τούμπανο εκεί. Κάναμε αιμοδοσίες πριν κάνουμε αιμοδοσίες με το ραδιόφωνο, έτσι, σαν παιδιά. Άκου τώρα. Ο δεύτερος λόγος που σε πήρα είναι ότι θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί η γυναίκα μου είναι αλλοραπή. Ήταν στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα το 2008. Ναι. Και επειδή δεν ήξερε ελληνικά, ναι. Το πρωί άκουγε ραδιόφωνο. Ναι. Και άκουγε σένα. Χωρίς να ξέρει ελληνικά. Χωρίς να ξέρει. Ναι. Ξεκίνησε να μαθαίνει. Και ένας λόγος, ο οποίος μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα και από σένα αυτή τη στιγμή, είσαι και εσύ, γιατί άκουγε εσένα και πάθαινε ελληνικά και έκανε πολύ κέφι, δηλαδή της άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ ο Κωστής. Πάρα πολύ χαίρομαι, έτσι, έχω πει πολλές φορές, γιατί έχω αρκετούς γνωστούς που είναι άλλη εθνικότητα ο ένας άλλη ο άλλος, Έλληνας με οτιδήποτε, έτσι, και αν ταιριάξουν οι άνθρωποι, φίλε, η χημεία ταιριάξει στους ανθρώπους, πάει περίπατο το να είναι και οι δύο Έλληνες ή και οι δύο Αλβανοί ή και οι δύο Γάλλοι. Δεν είχατε και κολλήματα από μικρός. Εγώ κοιτάω τι είναι ο άνθρωπος και όχι, φίλε, από πού είναι. Άσε που ήδη συμπάθησε τη σύζυγο, διότι αφού άκουγε την εκπομπή και αφού κάναμε και μάθημα ελληνικών, είμαστε πολύ μπροστά. Και μιλάει πέντε γλώσσες η γυναίκα μου. Μπράβο, φίλε. Πέντε. Μπράβο. Θα χαρώ. Σας ευχαριστώ, κλείνω για να πάω. Να είσαι καλά, όταν έρθετε Ελλάδα θα έρθετε οπωσδήποτε να τα πούμε από κοντά. Έτσι, να κεράσουμε καφέ. Εντάξει. Θα σε ξαναπάρω το στυλ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ολλανδέ. Ναι. Και να συνεχίζει να παράγεις αυτό που νιώθεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Παιδιά, τι να πω. Τέτοια τηλεφωνήματα και είναι μεγάλο καύσιμο στην ψυχή. Και αυτοπυρπολούνται βέβαια οι υπόλοιποι. Τροτά μπινελίκια. Βέβαια. 0-2. Ναι. 0-3. Εντάξει. Κοίταξε. Όταν ο άλλος έχει να πάρει πρώτη φορά, παίρνει τηλέφωνο. Θα του δώσει λίγο χρόνο. Εντάξει. Λέω κάθε φορά, μέχρι να ξανασηκώσουμε τις γραμμές, 23-10-287-888. Ναι, ζούμε από αυτή τη δουλειά. Ναι, έχουμε
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το μόνιμο άγχος με τα νούμερα, με τις ακροματικότητες, με τους χορηγούς, δεν είναι πράγματα που δεν σας απασχολούν καθόλου εσάς και καλώς κάνουν και δεν σας απασχολούν. Εσείς θέλετε να ανοίξετε το ραδιόφωνο, να ακούσετε την εκπομπή, αν γουστάρετε την εκπομπή, και αυτά είναι πράγματα όπως εμένα δεν με απασχολεί το τι θα γίνει, ας πούμε, στις πωλήσεις, στη δική σας δουλειά, ναι. Όμως έρχονται τέτοιες στιγμές που υπάρχουν τέτοια τηλεφωνήματα που πραγματικά γεμίζει όλο σου το είναι και λες χαλάλι το όποιο άγχος, χαλάλι όποια στεναχώρια, χαλάλι το οτιδήποτε άσχημο μπορεί να έχεις ακούσει. Χαλάλι ρε παιδί μου, λες χαλάλι, έτσι. Πάμε, γεια σας. Ναι. Ρε μάλι. Κάτσε, περίμενε, δώσε. Εδώ σε έχω, το είχα χάσει και το ξαναβρήκα. Ρε μάλι. Αγοράκι μου. Μια πες. Δεν έχεις πρόβλημα με τα νούμερα εσύ. Εντάξει. Δόξα το Θεό. Ακού. Το νου σας καλά. Το νου σας καλά. Ξέρεις, Παύλε, όποτε δείχνει την ταινία στην τηλεόραση, έχω μηνύματα στο κινητό. Τώρα δείχνει τα ρεμάλια τώρα, Κωστή, Κωνσταντάρας. Μάλιστα, αγοράκι μου. Για πες. Δεν έχεις πρόβλημα με τα νούμερα. Είμαι από μόνος μου ένα τεράστιο, τριψήφιος, έτσι. Τριψήφιος. Παλεύουμε να μην είναι δύο άσοι τα δύο πρώτα νούμερα, να είναι άσος και μηδενικό. Έτσι, μια μόνιμη μάχη. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις κάπου. Εγώ σε καταλαβαίνω. Έφτασε στα 14 και πήγε στο 13 τώρα. Α, εντάξει φίλε, εντάξει, πολύ καλός είσαι, πολύ δυνατός. Όνειρό μου να ξαναμπω στην μπάντα των FM που πηγαίνει μέχρι 108, ας πούμε, από εκεί και βγαίνοντας. Να πάω λίγο. Αμα πω στην πάντα των εφών αγόρε μου, θα γίνω μοντέλο. Βασιλιάς. Θέλω να πάω εκεί λίγο Κοσμοράδιο, εκεί αν μπορούσα να πάω 95, έτσι. Εκεί, αν μπορέσω. Λίγο Ράδιο Θεσσαλονίκη, άμα καταφέρω να πάω εκεί, είμαι βασιλιάς. Αλλά προς το παρόν είμαι έξω από την πάντα. Είμαι στα AM, λέγανε. Στα μεσαία. Στα μεσαία, ακριβώς. Για πες, Παυλάρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι να πω, αγόρι μου. Ό,τι ήθελε προκύψει, είπαμε. Ό,τι έρθει καλοδεχόμενο, ματάκι, χορταράκι. Σίγουρα οι επιλογές δεν θα είναι σπατάλης, αυτό που λέμε ο κατημάς. Όχι. Σίγουρα δεν θα είναι σπατάλης, έτσι. Σε καμία. Καταρχήν, έχουν βάλει. Παύλε μου, καταρχήν ξέρει ότι κρίνεται και ο καινούριος ο διευθυντής. Θέλει να δείξει πράγματα. Το να φέρει έναν κατημά που λες, θα είναι ο πρώτος που θα του πούν καλά ρε φίλε, με τις γνωριμίες σου, με αυτά, αυτόν έφερες. Είναι λογικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κρίνεται και αυτός, όπως επενέσαμε όταν έπρεπε το Μίχελ ή τον Άρνεσεν για τους καλούς και τους κριτικάραμε για τους κατημάδες, έτσι και αυτός τώρα, σε μια κρίσιμη περίοδο. Ναι. Εντάξει, το ξέρει και ο ίδιος. Ναι. Για μένα ο πλέον πετυχημένος είναι ο Μίχελ. Ναι, εντάξει, κοίταξε, η ομάδα του, το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα φίλε, δεν είναι μπράγκο. Έτσι, είναι Μίχελ. Έτσι, με τις αστοχίες του, με τα στραβά του, με τα αυτά, να είμαστε έτοιμοι. Η πλειονότητα ήταν δικές του εμπνεύσεις. Ακόμα και επί Μπράγκο, έχω πάει στο Μακεδονία Παλάς να πάρω μια κλίση. Ακόμα και επί Μπράγκο ήταν μέσα και ο Μίχελ. Τελείως όχι. Στην αρχή ίσως. Στη μετάβαση. Χριστούγεννα είχα πάει. Ναι. Δεν μπορεί να είναι Χριστούγεννα ή τέτοια. Ναι. Εντάξει, τώρα που ήταν οι γραμμές του καθενός αρμοδιότητες δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι από ένα σημείο και μετά απομακρύνθηκε τελείως ο Μίχελ. Έτσι. Που θυμίζω όταν έφερε. Μίχελ, εγώ πιστεύω ότι δεν απομακρύνθηκε. Πάλι έχει συνεργασία με την οικογένεια Σαββίδη. Ναι. Μπορεί να μην φαίνεται στον Πάο, αλλά έχει συνεργασία. Δεν το ξέρω. Με την οικογένεια Σαββίδη. Κοίταξε, άλλο έχει καλή σχέση. Καλή έχει ακόμα και ο Τσιστιακό, φίλε. Που να πούμε κόστη στον Πάο πόσα εκατομμύρια στον κουβά. Κωστή, αλλά, ναι. Όταν πήγα εγώ ήταν όλη η ομάδα εκεί πέρα, ήταν ο Μπράγκο, ήταν ο Μίχελ. Ήταν και ο Μίχελ, έτσι. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, μπορεί. Δεν μιλάμε τώρα. Και αυτό, δεν σου το λέω. Μου το είπανε, το είδα με το ματάκια μου. Πιθανό. Ήταν ή πριν τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι το ακριβή ημερομηνία. Πιθανόν. Μα δεν είχε κακό, δεν είχε κακό διαζύγιο, δεν είχε κακή σχέση. Ποτέ δεν έφυγε μαλωμένος ή οτιδήποτε ο Μίχελ. Έτσι, ναι. Πιθανόν, να το συμβουλεύετε. Δηλαδή, να σου πω κάτι ρε Παύλε. Όταν έχεις μια μακρά συνεργασία
και οι άνθρωποι αυτοί βγάλαν πάρα πολλά λεφτά χάρη στον ΠΑΟΚ. Αυτός ειδικά απέκτησε μια ιδιότητα που δεν την είχε προ-ΠΑΟΚ, έτσι. Τεχνικός διευθυντής εκεί που ήταν δεν ήταν. Είχε μια άλλη, μια ας πούμε θέση, ξέρω εγώ, PR σε σχέση με τη διαιτησία, ένα τέτοιο πράγμα. Τεχνικός διευθυντής ο Μίχελ, Λούμπος Μίχελ, έκανε εδώ πρώτη φορά. Σε εμάς, το θυμάσαι. Δεν είχε πριν τέτοια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν έχουν μια μακρά συνεργασία τέτοια, εννοείται ότι συνεχίζουν και μιλάνε και προτείνουν άτυπα. Δεν χρειάζεται να έχεις τίτλο ή να είσαι εργαζόμενος. Να σηκώσει το τηλέφωνο και να ρωτήσει, ας πούμε, ο καινούριος, μεγάλε μου, προτείνουν αυτόν. Εσύ με την εμπειρία σου τον ξέρεις. Τι λες, δεν θα το κάναμε εμείς μεταξύ μας. Είναι να πάρω ένα ταξί. Αυτός ο προηγούμενος που το είχε, τον ξέρεις, ρε Παύλε, τον ξέρω και το είχε το αυτοκίνητο, να πούμε, διαλύσει. Παράδειγμα. Έτσι, μεταξύ τους μιλάνε αυτοί. Και νομίζω είναι φυσιολογικό. Είναι στάνταρ. Ναι, ναι, είναι στάνταρ. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Ροντρίγκες ελεύθερος δεν είχε έρθει. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο ελεύθερος όχι. Τον πήραμε με ένα ποσό ελάχιστο, κάτι 200 χιλιάρικα, νομίζω από την Έλτσε. Την Ισπανική. Γιατί ήταν τότε που είχε, ή ήταν να διαλύσει, είχε πέσει κατηγορία ή έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δόθηκε ένα μικρό ποσό, μικρό για τα δεδομένα του Ροντρίγκες τώρα, 200 χιλιάρικα. Έτσι, που στο ποδόσφαιρο δεν παίρνει ούτε τσίχλες, ήρθε με ελάχιστα χρήματα και νομίζω πωλήθηκε με 3.500. Δεν τα έχω μπροστά μου. 3,5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. 3.500. Συν το 30% της μεταβόλησης. Κοίταξε, αυτό ήταν το μεγαλύτερο deal, φίλε, εκείνης της εποχής. Αυτό ήταν Άρνεσεν. Δεν ήταν Μίχελ. Ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έτσι. Για μένα το μεγαλύτερο deal του Μίχελ ήταν Μάτος, Πρωτίστος και Σάχοφ, δευτερευόντος. Από την Δνιέπρο που διαλύθηκε. Μάτος και Σάχοφ. Κι άλλοι ήρθαν. Ναι, λέω, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία που έφερε το καλύτερο δεξί μπακ στην ιστορία μας. Έτσι. Χωρίς να πληρώσουμε λεφτά. Αυτό είναι μαγιά, φίλε. Ο Κρέσπο πού ήρθε. Ο Κρέσπο ήρθε από την Άστον Βίλα ψιλοελεύθερος κι αυτός. Δηλαδή και εκεί δεν δώσαμε λεφτά. Ούτε στον Κρέσπο δώσαμε λεφτά. Βεβαίως και αυτό επιτυχία. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι ήρθε κι άλλος παίκτης από την Δνέπρο. Ο τέτοιος ήρθε. Ο Σάχοφ μαζί ήρθαν αυτοί. Μα άσε αυτούς τους δύο. Από αυτούς τους δύο. Φαίνεται και ήρθε κι άλλος παίκτης από εκεί. Από εκεί. Εκείνη την περίοδο όχι. Μήπως πήραμε άλλη φορά. Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν τρεις. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κι άλλο. Ναι, εκείνη την εποχή μαζί όχι. Τώρα αργότερα ή νωρίτερα πιθανόν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Εντάξει, Παυλάρα μου. Εντάξει, αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Σε φιλώ. Καλημέρα μου και το νου σα. Bye. Bye, bye. Πάμε εδώ. Γεια σα. Ναι, αμάν Βίχα. Γεια σου. Καλώς την, ναι. Καλώς την, την μπέρδικα. Λοιπόν, όλο λέω δεν θα πάρω, αλλά με φιτιλιάζεις. Φιτιλιάζω, ε. Μ' αρέσει το ρήμα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για το ρήμα. Ναι, παρακαλώ. Δεν μου λες. Τι δουλειά έχεις εσύ στο Κοσμοράδιο. Ναι. Γιατί είσαι παιδάκι μου για κάνα ράδιο σύνδος. Λαϊκό, ευεύ. Θα πας εσύ να ακούσεις. Μη σε πάρουν και στον ερωτικό, ίσως. Δεν ξέρω αν την άκουσες την κουβέντα όλη τι είπα. Όλη την άκουσα, αλλά επειδή τα είδα από τον Δημήτρη, μήπως μου έφυγε κάτι. Από κιλά θα ήθελα να πάω. Επειδή είμαι έξω από την μπάντα του ραδιοφώνου, να πάω εκεί που είναι Κοσμοράδιο, Ράδιο Θεσσαλονίκη, στα κιλά εννοούσα. Δηλαδή 95 και 1, 94 και 5, 94 και 8 και τέτοια. Από κιλά εννοούσα. Αν και είναι φιλαράκι ο Τολίδης που έχει το Κοσμοράδιο και το Plus Radio, έτσι, αδερφός. Λοιπόν, δεν είμαστε, αφού είμαστε άλλο τι λέμε. Απλά λέω στα κιλά. Στα κανεράδιο σύνδο, για. Άλλο για. Να κάνουμε εμεί χωρί καρδαμίλη. Από ρεπερτόριο, εννοείται. Εννοείται ότι αυτά είναι πολύ. Εννοείται. Λέω με τσιγκλάει τώρα, θα τον πάρω, δεν μπορώ. Όχι, βρε, από κιλά βρε. Εννοώ, είπαμε ότι είμαστε εκτός μπάντα τώρα. Είμαστε έξω από την μπάντα. Κατάλαβε. Δεν το κατάλαβα, sorry. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλιά στο Δημητράκη, δώσε. Φιλιά πολλά. Σε χαιρετώ. Πάντα. Γεια σου, Τζόρτζια. Γεια σου, Γεωργία. Γεια, γεια. Πάμε και τελευταία. Ναι. Γεια σας. Ναι.
Πάρα πολύ ωραίος, πολύ σιωπηλός, πολύ περιεκτικός, πολύ λακωνικός, πολύ διάλειμμα. Γυρίζουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για το σχόλιο του. Έτοιμοι είμαστε. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στο διευθυντή της Φόρτσα, που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Προχωράμε και μέσα στον Ιούλιο, τελειώνει και ο Ιούλιος. Μεθαύριο έχουμε την έναρξη της προετοιμασίας, Κώστα, και γίνονται διάφορα πράγματα και στην ομάδα, ακούγονται διάφορα. Σε τι σημείο είμαστε? Έχει προχωρήσει η απόφαση για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στον Άμπελ Φερέιρα, που ήταν για πολλούς έκπληξη, για άλλους δεν ήταν, αλλά ήταν μια απόφαση που ελήφθη από την οικογένεια Σαββίδη, από τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο, ναι, και τον Γιώργο του Σαββίδη μέσα στην εβδομάδα. Λέω ότι για άλλους ήταν αναμενόμενο να συμβεί, για άλλους όχι. Ωστόσο, αυτό αποφάσισε η οικογένεια, να δοθεί η δυνατότητα στον Φερέιρα να ηγηθεί της προσπάθειας διάκρισης του ΠΑΟΚ και την νέα περίοδο. Αυτή η απόφαση αποδέσμευσε, απελευθέρωσε, αν θέλεις, την έναρξη της υλοποίησης του σχεδιασμού που έχει κάνει ο Ρέμπε για τη νέα περίοδο. Ναι. Να πω επίσης ότι ήταν και του Ρέμπε εισήγηση η παραμονή του Φερέιρα για έναν ακόμη χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει, για να τα κλείσουμε λίγο τα θέματα και να μην αφήνουμε εκκρεμότητες, ότι ο ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε με άλλες περιπτώσεις προπονητών. Ο Ρέμπε ήταν υποχρεωμένος να είναι έτοιμος σε περίπτωση που η οικογένεια αποφάσισε ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας με τον Φερέιρα, ναι, να έχει έτοιμες λύσεις. Ναι, ναι. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε τις, ναι, ναι, θα διαβάσουμε τις επόμενες ημέρες λοιπόν ονόματα. Κάποια από αυτά ενδεχομένως και τρεις ενδεχομένως να ήταν προπονητές οι οποίοι είχε ρίξει μια ματιά ενδιαφέροντος ο Ρέμπε. Το διευκρινίζω για να μην δημιουργούνται κενά, ας πούμε, ως προς την ενημέρωση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο Φερέιρα και η παραμονή του στην τεχνική ηγεσία αποδεσμεύει τον Ρέμπε ως προς την υλοποίηση των σχεδίων του. Μέσα σε αυτά τα σχέδια του Γερμανού, τα οποία έχουν συζητηθεί με τον Φερέιρα, είναι ο ΣΒΑΜ. Είναι ο Αυστριακός, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ επίσημα έχει καταθέσει πρόταση προκειμένου να τον φέρει στην Τούμπα. Είναι 29 χρονών, ραπιδιένης κτλ. Ο ΣΒΑΜ έχει αναμένει πρόταση και από τη ραπίδα ανανέωσης. Αν ο ΠΑΟΚ τον δελεάσει, τότε θα τον κάνει δικό του μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, περιμένουμε την οριστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι η μόνη υπόθεση, είναι η πρώτη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Εφόσον καταφέρει να τελειώσει με τον ΣΒΑΜ, θεωρώ ότι η πρόταση στο Μαουρίσιο θα είναι πολύ χαμηλή. Θα έχουμε την πρώτη, αν θέλεις, αποχώρηση από το ρόστερ της ομάδας, καθώς μέσα στην εβδομάδα να μένονται εξελίξεις τόσο για το Μαουρίσιο όσο και για το Βιερίνια. Ναι. Ίσως και για το Μάτος, αν και του Μάτος η περίπτωση λόγω του ότι έχει συμβόλαιο μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, γίνονται κουβέντες για το ποιοι από τους δανεικούς θα φύγουν στην προετοιμασία. Η Φόρτσα αποκάλυψε το Σάββατο ποιοι θα πάνε, ποιοι θα πάνε. Ο Μιχόγεβιτς, ας πούμε, δεν είναι μέσα σε αυτούς. Περιμένουν στον ΠΑΟΚ πρόταση. Υπάρχει μια ενημέρωση ότι θα έρθει πρόταση για την αποχώρησή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Και βέβαια, εφόσον ξεκαθαρίσουν τα θέματα Βιερίνια, Μαουρίσιο, Μάτος, αν και εφόσον αυτό γίνει γρήγορα, θα προχωρήσει ο Ρέμπε και στις επόμενες κινήσεις όπως το έχει στο μυαλό του και όπως τις έχει συζητήσει με τον Φερέιρα, για να δονήσει αρχικά ένα ρόστερ εν ώψη των προκριματικών του Champions League και αργότερα την υπόλοιπη ομάδα. Γιατί το διαχωρίζω? Γιατί η μεταγραφική περίοδος φέτος θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τα περιθώρια του να κάνει κινήσεις και τον Σεπτέμβριο.
Ναι, λογικά, λογικά. Ναι. Πότε περιμένουμε τις κινήσεις, θα σου πω, για μένα θα πρέπει να γίνουν άμεσα τουλάχιστον 2 με 3 κινήσεις ενίσχυση της ομάδας για να φρεσκαριστεί ο ΠΑΟΚ εν ώψη των υποχρεώσεών του από τις 25 Αυγούστου και μετά στην προκριματική φάση, στις προκριματικές φάσεις αν θέλεις του Champions League. Mm-hmm. Που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή η αναμέτρηση. Πολύ μεγάλη. Η μεγαλύτερη. Ναι, ναι. Πώς να διευκρινίσουμε κάτι. Ο ανεκπλήρωτος στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση σε ομίλους του Champions League. Άρα δεν πρέπει να μπει αυτή τη στιγμή και αυτή την εποχή τίποτε πάνω από αυτή τη στιγμή. Σωστά, σωστά, σωστά. Τίποτα. Αυτό σκοπός. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Μάλιστα. Κώστα, συνέδεσαι στην πιθανή απόκτηση του ΣΒΑΠ με τον Μαωρίσιο. Είναι ίδια θέση, είναι οκτάρια, έτσι. Παίζουν περίπου στον ίδιο χώρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι περίπου... Εντάξει, τέτοιους παίκτες είναι, ναι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Mm-hmm. Και με δεδομένο το γεγονός ότι ο Καντούρη έχει συμβόλαιο, γεμίζουν εκεί οι θέσεις και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει, αν οριστικοποιηθεί η απόκτηση του ΣΒΑΜ, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για τον παίκτη που θα φέρει στη θέση του Μίσιτς μέχρι ο Κροάτης να επιστρέψει υγιής, πρώτο Θεός, να τον βοηθήσει να είναι γερός για να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Δηλαδή, εφόσον κλείσει η υπόθεση ΣΒΑΜ, θα είναι ο ΣΒΑΜ μαζί με τον ΕΣΥΤΗ, ένα παίκτη που ψάχνει ο ΠΑΟΚ ακόμα και τον Καντουρί μια τετράδα στα ΧΑΦ. Ναι. Και θα αναμένονται ο Μίσιτς και ο Ντούγκλας, ο Αυγούστο, από την επιστροφή του τραυματισμού του. Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Γνωρίζουμε κάτι για την επίθεση ή για, για τις υπόλοιπες θέσεις. Σέντερφορ. Ο ΠΑΟΚ αναζητά σέντερφορ. Τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει Λινιό, Ζαμπά, έτσι, Σβιντέρσκι, Άκπομ, Πέλκα, Τζόλι, να γεμίζουν τις πτέρυγές του και την επίθεσή του. Δεν αναφέρω το Λάμπρου γιατί είναι η λυμένη απόφαση ή να παραχωρηθεί δανεικός ή να παραχωρηθεί με μεταγραφή. Α, μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν στα πλάνα για του χρόνου. Μάλιστα. Άρα, Κώστα, κάποιος... Άρα κάποιος από αυτούς, εάν πουληθεί... Και στόχ, συγγνώμη. Ναι. Α, είναι στόχ. Και ο στόχ. Έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, 5 παίκτες για, για τις τέργειες και 2 στην επίθεση. Αυτό που αναζητάς σήμερα είναι center for. Mm-hmm. Αν υπάρξει αποχώρηση, θα συζητάμε για το τι άλλο θα αναζητήσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί με ρωτούσαν και το πρωί οι ακροατές. Σε περίπτωση, χτυπάω ξύλο, σε περίπτωση ήττας και αποκλεισμού στο μάτς 26 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται την Ευρώπη. Ένα μήνα μετά για Europa League, μάλιστα. Μήνα μετά παίζει. Ναι. Okay, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ερώτηση. Ναι. Εάν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα διεκδικήσει πρόκριση από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa στα play-off του Europa. Στα play-off του Europa. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ από τον δεύτερο προκριματικό στον τρίτο προκριματικό του Champions League, εκτός ότι θα παίξει, ό,τι και να κάνει, έχει αυτόματα θέση ομίλους. Europa. Με τεράστια υπόθεση. Ναι. Και τεράστια υπόθεση. Από πολλές απόψεις, Κώστα. Από πολλές. Η πληροφορία που γράφεται ότι υπάρχει περίπτωση για κλειδάριθμο, ούτως ώστε να μην συναντηθούμε με τουρκική ομάδα λόγω της προκλητικότητας. Είναι μια πληροφορία που μετέφερε χθες, μεταφέρθηκε χθες από διάφορους διεθνικούς σταθμούς στο εξωτερικό. Ναι. Επικαλούμενοι πηγές στην UEFA. Ναι. Δεν υπάρχει επίσημα ενημέρωση στην ΕΠΟ περί του γεγονότος, γιατί η UEFA έφερε ενημέρωση στον ΠΑΟΚ, τις ομοσπονδίες ενημερώνει. Ακούγεται. Είναι μια περίπτωση. Να το πω αλλιώς, θεωρώ ότι είναι μια σκέψη στην UEFA, η οποία δεν έχει κατασταλάξει, δεν έχει καταλήξει σε απόφαση για το αν θα υπάρξει κλειδάριθμος ώστε να μην κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με ομάδα από την Τουρκία ή ομάδα από την Τουρκία με τον ΠΑΟΚ στις επόμενες κλειδώσεις. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ότι είναι σκέψη, δεν είναι μια απλή φήμη. Εικασία. Κυκλοφόρησε μετά από διαρροή μέσα από την UEFA, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Ναι.
Ναι, λόγω της έντασης στο Αιγαίο και ναι. στα ελληνοτουρκικά, να μην υπάρξει αγώνας μεταξύ ελληνικής και τουρκικής ομάδας. Μάλιστα. Για τη χθεσινή εξέλιξη Super League, την ψηφοφορία που τελικά δεν οδήγησε σε αναδιάρθρωση για την αναβολή της ΕΠΟ κτλ. Ένα σχόλιο θα θέλαμε και εκεί. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Χαμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ψηφίζουν οι ομάδες, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πιο πολλές ομάδες θέλουν την αναδιάρθρωση, αλλά δεν θέλουν να δείξουν ότι θέλουν την αναδιάρθρωση. Είναι ένα παιχνίδι politics τώρα μεταξύ ομάδων και λίγκας. Η ΕΠΟ είναι αναγκασμένη να το ακολουθήσει. Δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να πάει σε αναδιάρθρωση η Ομοσπονδία από τη στιγμή που η Λίγκα πήρε την απόφασή της για αναδιάρθρωση και βλέπω ότι δεν υπάρχει και από τη ΦΥΦΑ, η εκπρόσωπη της ΦΥΦΑ στην Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσουν, να ανάψουν πράσινο φως για αναδιάρθρωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, βέβαια. Η αναδιάρθρωση, όταν λέμε, μιλάμε για 16 ομάδες και να μην έχουμε play-off. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Θα συνεχίσει το πρωτάθλημα με 14 ομάδες και play-off όπως ήταν φέτος, έτσι και του χρόνου. Μάλιστα. Αυτό που κάνω που λέω είναι μια εκτίμηση, έτσι. Ναι, σαφέστατα. Αυτός που επιβλέπει, που είναι η UEFA, αλλά και αυτός που πληρώνει, που είναι η Nova, δύο παράγοντες που επηρεάζουν, δεν θέλουν. Η Nova δεν θέλει play-off. Δεν θέλει. Α, δεν θέλει play-off, Nova. Δεν θέλει αναδιάθρωση. Ναι. 13-1 γι' αυτό η ψήφη. Πιθανόν Κώστα τους είπαν ότι είναι αυτά τα 10 ευρώ, ας πούμε, ή θα τα μοιραστείτε οι 14 ή θα τα μοιραστείτε οι 16. Οπότε πιθανόν γι' αυτό. Και... Όχι, για τον Πάουκ, γιατί τον βάζει, μην τον βάζει τον Πάουκ μέσα στην Ελλάδα. Α, σωστά. Σωστά. Ο Πάουκ, ναι, βέβαια. Έχει το Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Πάουκ TV. Πάουκ TV, ναι. Πάουκ TV και πιθανότατα μέσα από την πλατφόρμα του Θερμοτέ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το πλάνο του για το ΠΑΟΚ TV της νέας περίοδου. Έκλεισαν αυτά τα θέματα. Σωστά. Ναι. Απλά σε θυμήθηκα προχθές, επειδή μου έχεις πει πολύ καιρό πριν, περίμενε που θα δεις ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, ο Παναθηναϊκός, πιθανόν και η ΑΕΚ, στα πρότυπα του ΠΑΟΚ με το δικό του κανάλι. Έτσι, και τώρα βλέπεις ότι όντως γίνεται αυτό, ακολουθούν. Είδεσαι, μάλιστα. Με το δικό του κανάλι, εφόσον σκεφτεί σωστά, αποστήθηκε του ΠΑΟΚ. Με όποιες βελτιώσεις έγιναν στην πορεία της χρονιάς και με όποιες θα γίνουν εν ώψη της νέας χρονιάς, οι ομάδες ανεξαρτητοποιούνται από την ΟΒΑ. Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Από την ΟΒΑ και αποκτούν οικονομική ελευθερία πολύ μεγάλη σε σχέση με το πότε θα εισπράξουν δηλαδή από την ΟΒΑ. Έτσι. Ναι, τεράστια υπόθεση για όποιον μπορεί να το κάνει. Τεράστια, μάλιστα. Άφησα για το τέλος ένα όνομα που ξέρω ότι μας συγκινεί όλους, Κομίνης. Νομίζω ότι έχω πέσει σε κατάθλιψη. Έπρεπε να φύγει εδώ και δύο χρόνια και δύο χρόνια ακόμα. Προνομιακά, τις περισσότερες διαιτησίες από κάθε άλλο διαιτητή. Φοβερό. Μην με ρωτάς πώς, ο Περέιρα πρέπει να μας απαντήσει στο πώς, μαζί με το Φούσεκ. Τόσο πολύ. Ναι, δεν ξέρω. Άρεσε. Να πω. Και με πολλά μάτσο, όπως λες. Δηλαδή έπαιξε πολλά παιχνίδια και σημαντικά. Τα περισσότερα από κάθε άλλο Έλληνο διαιτητή. Σαν να τον επιβράβευσαν. Τα περισσότερα από κάθε άλλο Έλληνο διαιτητή. Ο διαιτητής που έκλεψε μαζί με την ΑΕΚ πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, τα επόμενα δύο χρόνια έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο Έλληνο διαιτητή. Ναι. Λες και τον αντίμυψαν γι' αυτό. Άμα δεν είναι επιβράβευση, αυτό τι είναι δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως δύο πρόσωπα που τα έχουμε συνειφασμένα με εκείνο το βράδυ, δεν τα βλέπουμε του χρόνου. Ο άλλος είναι ο Μπάρκας. Έτσι, γιατί εμένα μου έχει μείνει και αυτή. Θα πάει στη Σέλτικ, ναι. Πάει εκεί. Ούτε Μπάρκα ούτε Κομίνη. Δύο πρόσωπα που τα έχουμε συνειφασμένα με εκείνο το βράδυ της κλοπής. Περισσότερο νομίζω από κάθε άλλο. Όσα χρόνια και να περάσουν. Που φοβήθηκε. Ναι. Φοβήθηκε. Ο Μπάρκας και πανηγύριζε και πέτυχε γκολ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε. Είμαστε εν αναμονή. Αύριο πρώτο θέλω να ξαναπούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κώστα. Γεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί στις 8. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Bye!